Μια σχολή η οποία είναι η πρωτοπόρα στο χώρο και της μαγειρικής αλλά γενικά του τουρισμού, η οποία έχει αφηθεί στην τύχη της. Την ώρα που η Κρήτη αναδεικνύεται ο βασικότερος πυλώνας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Κοκκίνι χάνει αιμορραγή. Μιλάμε για μια σχολή η οποία, παιδιά, έχει βγάλει πάρα πολλά στελέχη στο κομμάτι του τουρισμού, αξιόλογα στελέχη. Για μας δεν επιτρέπεται ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός της χώρας, ο νομός Ηρακλείου, να γίνεται με τέτοιο τρόπο η τουριστική εκπαίδευση. Το κτίριο της σχολής, που αντιμετώπιζε ήδη αρκετά προβλήματα μετά του σεισμού στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, κρίθηκε ακατάλληλο προς χρήση, με αποτέλεσμα τα μαθήματα των σπουδαστών να γίνονται διαδικτυακά. Στο θέμα το θεωρητικό δεν υπάρχει πρόβλημα, γίνεται διαδικτυακά. Αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο και το πρακτικό κομμάτι να γίνεται διαδικτυακά. Και μάλιστα από τις κουζίνες των εκπαιδευτικών. Να βρεθεί χώρος που το σώστε αυτοίες οι σπουδαστές να συνεχίσουν και τα μαθήματα, αλλά ειδικά τα εργαστήρια, μέχρι τη λήξη της σχολικής περίοδου. Πιάνε την ψυχή σου όταν θα πας εκεί να δεις τις καταστάσεις που υπάρχουν, που τις έχουν αφήσει και έχουν ερυπωθεί. Όπως τονίζει το Σωματείο Μαγείρων Ζαχαροπλαστών, παρά τις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία διορθωτική κίνηση. Θα συνεχίσουμε να το προβάλλουμε, έτσι ώστε να δούμε επιτέλους αν βρεθεί λύση. Εμείς λοιπόν ζητάμε αναβάθμιση των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης, τη συνέχιση των σχολών μεταεκπαίδευσης για τους εργαζόμενους εκείνους που έχουν την εμπειρία, που το ώστε να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τις τεχνικές τους ικανότητες.